Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Από εδώ, από την πόλη της Ξάνθης, από την παλιά πόλη όπου βρισκόμαστε, ξεκινάμε μια εκπομπή που λέγεται Στιγμές. Στιγμές ανάκλησης, στιγμές αναμνήσεων, στιγμές του παρόντος, αλλά και στιγμές που θα θέλαμε να έχουμε στο μέλλον. Ξεκινάμε την εκπομπή με εκλεκτούς καλεσμένους και θα σας κάνουμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι μνήμης, ένα ταξίδι νοσταλγίας, αλλά και ένα ταξίδι ψυχής, μέσα από στιγμές. Στην πρώτη εκπομπή έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ ένα σπουδαίο Έλληνα, τον Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος είναι ιδιωτικός ερευνητής, έχει σπουδάσει οικονομία, αλλά εδώ σήμερα είναι μαζί μου για άλλο λόγο. Να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από την εθελοντική του δράση ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Να τον ανακαλύψουμε, να μάθουμε ποιος είναι ο Γιώργος Τσούκαλης. Γιώργο, καλώς ήρθες στην πόλη της Ξάνθης. Καλώς σας βρήκα στη φιλόξενη πόλη της Ξάνθης. Είμαστε σε ένα εκπληκτικό καφέ, το οποίο είναι ένα παλιό αρχοντικό που λέγεται Φαβέλα. Όπως βλέπεις, εδώ υπάρχει το στίγμα μιας εποχής, η οποία είναι η εποχή των καπνεμπόρων και μεγάλου κύρους της πόλης της Ξάνθης, και νομίζω ότι σήμερα μαζί νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά εκείνης της εποχής. Εγώ τη ζεστασιά της Ξάνθης την νιώθω από την εποχή που υπηρετούσα στις Άπες εδώ κοντά και ερχόμουν. Και βέβαια ήρθα πάρα πολλές φορές για υποθέσεις. Οι Θρακιώτες για μένα είναι πολύ κοντά στην ψυχολογία τη δική μας, στον υπηρωτών την ψυχολογία, οπότε νιώθω σαν το σπίτι μου. Και νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η προσπάθεια για την πολιτιστική κληρονομιά ξεκινάει από αυτή την όμορφη πόλη και τη φιλόξενη της Ξάνθης. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την τεράστια ιστορία, η οποία βγαίνει από τα καλλιτερήμια, βγαίνει από τα σοκάκια, βγαίνει από τα αρχοντικά και θυμίζει εκείνες τις κυράδες, τις αρχόντισες που οι άνδρες τους ήταν καπνέμποροι με τα καπέλα, τα παραδοσιακά, τα υπέροχα φορέματα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι εδώ στην πόλη, λίγο πιο πέρα, υπάρχει η αρχαία πόλη των Οδύρων. Η αρχαιολογική αυτή περιοχή που νομίζω ότι χρήζει ανάπτυξης και ανάδειξης. Εδώ έζησαν ο Δημόκρητος, ο Πρωταγόρας, ο Λεύκηπος, τεράστιες μορφές της αρχαιότητας, και νομίζω ότι καλό θα είναι όλοι να σκύψουμε και να τους γνωρίσουμε εκ νέου. Λοιπόν, αν γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά όπως ακριβώς πρέπει, τότε θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο εφαλτήριο για να ξεπεραστεί και αυτή η κρίση. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί το 8-8,5% των αρχαιοτήτων που υπάρχουν. Αν όλο αυτό το πλούτο που έχουμε πραγματικά το διαχειριστούμε σωστά και δεν το ξεπουλάμε, τότε θυμηθείτε ότι ο πλούτος αυτής της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερος από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που λέγεται ότι υπάρχει. Από τη στιγμή που η εκπομπή λέγεται Στιγμές, θα ήθελα να μου ξεχωρίσεις, να μου απομονώσεις μια πολύ όμορφη στιγμή της ζωής σου. Μια στιγμή που τη θυμάσαι με νοσταλγία. Ξεχυλίζει η αγάπη σου για εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι σαν γονιός η καλύτερη στιγμή είναι όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος μου. Από εκεί ύστερα είμαι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη αδρεναλίνη και έχω στιγμές πολλές ευχάριστες. Είμαι ο άνθρωπος με τις πολλές ευχάριστες στιγμές και τις δυσάρεστες, βέβαια, όπως όλοι οι άνθρωποι, και τους κινδύνους. Η κορυφαία στιγμή για μένα είναι όταν ήρθε ο γιος μου στη ζωή. Άλλη κορυφαία στιγμή της ζωής μου είναι όταν εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και υπήρχε στο σπίτι μια ιδιαίτερη χαρά και οξύμορα μια ιδιαίτερη λύπη, ιδιαίτερα από την αδερφή μου, η οποία από τη μια χαιρόταν γιατί ο αδερφός της πέρασε στο Πανεπιστήμιο, από την άλλη επειδή θα έφευγε από την οικογενειακή θαλπορή, το θεωρούσε το μεγαλύτερο δράμα. Και βλέπα μια χαρούλα να κλαίει και να χαίρεται. Άλλες ιδιαίτερες στιγμές υπήρξαν πάρα πολλές. Η ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν βρέθηκε ο πίνακας του Ρούμπενς, ένας πίνακας που τον έψαχνε όλη η Ευρώπη, και είχαμε την τιμή και τη χαρά, εγώ και οι συνεργάτες μου, μαζί με το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας, να έχουμε τον πίνακα του Ρούμπενς στα χέρια μας. Άλλη ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν κάποιοι συνάδελφοι δικοί σου με είχαν προκαλέσει με την καλή την έννοια, πολύ φίλοι μου, και μου λέγανε: Γιώργο, έχεις κάνει αρκετά τώρα. Μην μου πεις ότι θα ασχοληθείς και με τα αρχαία της Κορίνθου. Πράγματι, αυτό με ιντριγκάριζε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν
βρέθηκαν τα αρχαία της Κορίνθου στο Μαϊάμι, για μένα ήταν μια στιγμή που δεν το κρύβω ότι εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Παρότι είχαν περάσει 23 μήνες αγωνίας και είχα πληγωθεί για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης και είχα ματώσει και οικονομικά. Ο Γιώργος ο Τσούκαλης πρέπει να μάθετε ότι ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, 23 χρόνια, με την αρχαιοκαπηλεία, με την πάταξή της. Η παγκόσμια κοινότητα τον τίμησε το 2014 στο Βατικανό. Ένα αμφιθέατρο ήταν όρθιο και χειροκροτούσε. Κορυφαία στιγμή στη ζωή. Κορυφαία στιγμή, γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά το πόσο μας αγαπάνε οι ξένοι. Εγώ θέλω να φύγω από τις αγγυλώσεις ότι δεν μας θέλουν οι ξένοι, ότι είναι εχθροί μας κτλ. Εχθροί μας είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Και ο κακός μας εαυτός. Και ο κακός μας της διπλανής μας πόρτας. Εχθροί μας είναι γιατί όταν κάνεις κάτι πρέπει να απολογήσεις γιατί το κάνεις. Έχω ρωτηθεί γιατί το κάνεις. Και λέω, έχω εισπράξει την ηθική ικανοποίηση, έχω τραφεί με την αδρεναλίνη και αυτό μου είναι αρκετό. Και ας έχω ματώσει. Γιώργο, δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογούμαστε για όχι, βέβαια, τα οποία πηγάζουν από την ψυχή μας. Ακριβώς. Και να σου πω, εμένα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί όταν κάνει ο διπλανός μας ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα ώστε να καλυτερεύσει τον εαυτό του, να προσφέρει, ας τον αφήσουμε επιτέλους. Συνήθως δεν το επικροτούμε, συνήθως το κατακρίνουμε. Συνήθως ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να τον πολεμήσουμε. Αυτό πρέπει να φύγει. Ίσως είναι γονιδιακό όπως και εσύ εύστοχα λες, αλλά κάποτε πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα για να πάμε μπροστά. Λοιπόν, να σε πάω ένα ταξίδι πίσω στα Γιάννενα. Γεννήθηκε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Μεγαλώνεις εκεί κοντά στη λίμνη, αυτή την υπέροχη λίμνη και τα λοιπά, που η άβρα της νομίζω ότι δίνει πολλά ενάυσματα σε όλα τα επίπεδα. Η οικογένεια... Ένας πατέρας και μια μάνα οι οποίοι από το υστέρημα προσπάθησαν να με σπουδάσουν με τον καλύτερο τρόπο, γεμάτη δεξαμενή αγάπης, μου πρόσφεραν πάρα πολλά. Και αυτό μια φορά που λέω ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ό,τι μου δώσαν, μου το δώσαν από το υστέρημα, ό,τι δίνω εγώ στο γιο μου, είναι, μπορεί να είναι από το περίσευμα. Και είναι πιο σημαντικό αυτό που έδωσε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Μια αδερφή η οποία όταν έφυγα για το πανεπιστήμιο χαιρόταν και έκλαιγε συγχρόνως, η οποία με λατρεύει και τη λατρεύω. Έχω δύο ανήψια που επίσης τα αγαπώ ιδιαίτερα. Ο γαμπρός μου που τον έχω σαν αδερφό μου χρόνια, απόδειξη και με τις επιχειρήσεις. Μια οικογένεια πολύ σημαντική. Πολύ δεμένη. Θέλω λοιπόν να μου πεις πώς είναι ο Γιώργος ο Τσούκαλης ως παιδί, γιατί ήσουν αρκετά ζωηρός από ό,τι έχω μάθει. Είναι γεγονός ότι ήμουν ένα ζωηρό παιδί. Όταν πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, στον Άγιο Μινά, ήμουν ένα παιδί το οποίο σεβόμουν όλους τους μεγάλους, με λατρεύανε, αλλά συγχρόνως ό,τι διαολιά γινόταν, ο Γιώργος της Λίτσας λέγανε. Νομίζω όμως ότι έχεις συνεχίσει τις διαολιές σήμερα, γιατί πρέπει να πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάνει εκπληκτικές πλάκες. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι μέσα στη ζωή. Δεν μου αρέσει το να είμαι μίζερος. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος όταν χαμογελάει έχει αισθήματα να δώσει. Δεν είναι τσιγκούνι στα αισθήματα. Γιατί ο τσιγκούνι στα αισθήματα είναι και τσιγκούνι στην προσωπική του ζωή, στα λεφτά, σε όλα. Εγώ θέλω να ζω έντονα, να δουλεύω, αλλά μου αρέσει να κάνω και τις πλάκες μου με τους φίλους μου. Μ' αρέσει η παρέα. Φοβάμαι τη μοναξιά, να πούμε και τα μειονεκτήματα. Ναι, δεν την αντέχω τη μοναξιά. Δεν την μπορώ. Θέλω να μου απομονώσεις μια στιγμή ζαβολιάς. Στο σχολείο, θυμάσαι, ή στο σπίτι. Ζαβολιάς. Είναι πολλές. Το ξέρω, επειδή είναι πολλές, γι' αυτό σου είπα να απομονώσεις. Είναι πολλές. Θα το πω, δεν πειράζει, αφού κάτι που το έχουμε κάνει πρέπει να το λέμε. Όταν ήμουν εγώ, ήμουν σε οικονομικό γυμνάσιο, εμπορική σχολή τότε. Ο πατέρας της μητέρας μου, καθηγητής, είχε πάρα πολλούς φίλους. Στο γυμνάσιο αυτό ήταν και φίλοι του καθηγητές και ένας ξάδερφος της μητέρας μου. Εγώ στα μαθηματικά είχα την τύχη να είμαι πάρα πολύ καλός. Και κάποια στιγμή, ενώ είμαστε ένα μεικτό τμήμα, μπήκε ένας καθηγητής μαθηματικός στη δεύτερη κιόλας, στο δεύτερο μάθημα, στη δεύτερη μέρα. Μας έκανε μάθημα και ζήτησε να μας κάνει ένα διαγώνισμα. Οι περισσότεροι λοιπόν συμμαθητές μου κοιταζόντουσαν, κοιτούσαν εμένα και άλλους δύο-τρεις συμμαθητές που είμαστε πολύ καλοί στα μαθηματικά. Οπότε συνεννοηθήκαμε με τα μάτια να σηκωθούμε να δώσουμε όλοι λευκές κόλλες. Αλλά ποιος θα τολμούσε να σηκωθεί. Σηκώνομαι λοιπόν πρώτος, δίνω την κόλλα και ακολουθούν ένας-ένας. Έγινε ένας πανικός. Η μάνα μου κόντεψε να πεθάνει όταν ειδοποιήθηκε. Ο παππούς μου, όπως έμαθα εκ των υστέρων, από τη μια δεν το επικροτούσε μπροστά μου με μάλλον, αλλά από πίσω του έλεγε καλά έκανε. Δεύτερη μέρα και κάνεις πρόχειρο διαγώνισμα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που έγινε απεργία εντός εισαγωγικών στο μάθημα. Είχε γίνει ένας πανικός.
Εν τω μεταξύ, περιπτώσει πέρασε καιρό για να το ξεπεράσω, διότι η μάνα μου κάθε πρωί με γκρίνιαζε. Ο πατέρα μου βέβαια δεν έλεγε τίποτα. Παρεμβατική ιδιαίτερα, υπηρώτησα μάνα. Υπηρώτησα, μητριαρχική οικογένεια. Ο πατέρα μου ήταν ένα γλυκύτατο άνθρωπο, ο οποίο δυστυχώ έφυγε νωρί από τη ζωή. Ένα άνθρωπο που όταν έφυγε από τη ζωή υπήρχαν 5.000 κόσμο με βροχή. Ήταν παράγοντα στο ποδόσφαιρο, ήταν αγαπητό. Ήταν ένα άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπούσαν όλα τα Γιάννενα. Διαφαίνεται η συγκίνησή σου και είναι λογικό, γιατί νομίζω ότι οι γονείς είναι σημείο αναφοράς στη ζωή μας και μας ακολουθούν πάντα. Και θεωρώ ότι όταν φεύγει ένας γονιός, δεν αναπληρώνεται ποτέ το κενό, το μεγάλο. Όχι, το οποίο αφήνει. Το κενό είναι τεράστιο και ένας γονιός ο οποίος από το υστέρημα κατάφερε να μου προσφέρει τα πάντα. Πιστεύω ότι ο πατέρας μου μπορούσε να στερηθεί ακόμη και το φαγητό για να μην στερηθώ εγώ και η αδερφή μου. Τι είναι εκείνο που αναπολύς από την εφηβεία σου, από εκείνα τα τρελά ανέμελα χρόνια στα Γιάννενα? Ανέμελα χρόνια. Όλα μου τα παιδικά χρόνια τα αναπολώ γιατί ήταν ευχάριστα. Επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που την κάθε μου στιγμή τη ζούσα, τις παρέες μου. Πηγαίνω στα Γιάννενα τώρα για να δω τους δικούς μου, για κάποιες δουλειές και θέλω να ψάξω να βρω χρόνο, να κοιμηθώ λιγότερο για να δω δικούς μου ανθρώπους, να δω φίλους, να δω παιδιά που μεγάλωσα μαζί, να δω τη γειτόνισσα, τον γείτονα, τον καθηγητή. Ό,τι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα συγκινησιακά. Δηλαδή είναι στιγμές που δεν θέλω να τις σβήσω ποτέ από το σκληρό δίσκο της μνήμης μου. Περνάς στο Πανεπιστήμιο στον Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ξεκινάς να δουλεύεις αμέσως γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πόρους. Όχι, είναι γεγονός ότι δεν είχα πόρους. Και είναι δύσκολα χρόνια για σένα. Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αρκεί να πω το εξής, το έχω πει και δημόσια άλλη μια φορά στην κόκκινη κάρτα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ότι πείνασα στην κυριολεξία. Όταν λέω πείνασα από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, είχα ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό ψωμί. Αυτό δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Γιατί πήγαινα στη Λέσχη όπου είχα ένα κουπόνι, Σαββατοκύριακο η Λέσχη ήταν κλειστή, οπότε είχα ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό ψωμί για να περάσω από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό όμως με έχει κάνει πιο δυνατό. Γιατί στη ζωή όλες οι εμπειρίες, οι αρνητικές, είναι βάσεις, είναι θεμέλια για να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή σου καλύτερα, να αξιολογείς καλύτερα. Γι' αυτό και δεν πίστευσα ποτέ στο χρήμα. Το χρήμα το θεωρώ ότι είναι μέσο να το χρησιμοποιήσω, όπως το λέει και η ετυμολογία της λέξης. Δεν το έκανα ποτέ σκοπό μου. Και παράλληλα νιώθω και ευλογημένος, γιατί όσο δεν το πιστεύεις, τόσο ο Θεός είναι κοντά σου. Σήμερα τα παιδιά δεν εκτιμούν όλα αυτά τα οποία τους έχουμε προσφέρει. Ενδεχομένως κάποια πράγματα που έρχονται από άλλες εποχές, ίσως θα τα έκαναν καλύτερα. Θέλω να μου πεις μία στιγμή που σε πόνεσε πάρα πολύ. Σε πόνεσε όχι για λόγους, επειδή υπήρξε η απώλεια κάποιου προσώπου. Ήταν μια οδυνηρή στιγμή. Τη θυμάσαι? Οδυνηρή στιγμή ήταν όταν είχα την υπόθεση του Άλεξ και διεπίστωσα ότι πράγματι το παιδί το είχαν σκοτώσει τα Ελληνόπουλα, ο Ρουμάνος, ο Βορειοπυρώτης και ο Αλβανός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρότι κι εγώ ήξερα ότι 99% ο Άλεξ δεν είναι στη ζωή, το 1% μου διατηρούσε ελπίδες και είχα μια έτσι χαρούμενη διάθεση, εντός εισαγωγικών αν μπορεί να πει κανείς, ότι μπορεί να βρεθεί ζωντανός. Όταν όμως πραγματικά το διαπίστωσα, που όταν γράψω ένα βιβλίο και για αυτή την ιστορία θα μάθει ο κόσμος πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες γνωρίζω εγώ, η γυναίκα μου, κάποιοι συνεργάτες μου και η Νατέλα και ο δικηγόρος της, ο τότε δικηγόρος της, τότε λοιπόν πραγματικά ήταν μια οδυνηρή στιγμή. Όπως επίσης οδυνηρή στιγμή ήταν την ημέρα που βρέθηκε ο Βαγγέλης κοντά στη γαλακτοκομική σχολή. Αλλά οδυνηρές στιγμές πάντα υπάρχουν. Αυτές οι οδυνηρές στιγμές μας κάνουν πιο δυνατούς ανθρώπους. Και πικρίες, γιατί και όλοι έχουμε περάσει και πικρίες. Εκτιμώ ότι μία οδυνηρή στιγμή θα πρέπει να ήταν μία στιγμή που πραγματικά πρέπει να ντρέπονται κάποιοι. Και εγώ θα το πω ευθαρσώς. Όταν επιστρέφεις στη χώρα θησαυρούς αρχαιολογικούς, δεν μπορεί να οικειοποιούνται αυτής της προσπάθειας κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση. Θέλω να μου πεις το περιστατικό για να δείξουμε λίγο και τη φτώχεια κάποιων πολιτικών προσώπων, γιατί με αυτό, Γιώργο, πρέπει να λέγονται. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ επέστρεψες θησαυρούς ανεκτήμητης αξίας, δεν προσκλήθηκες γιατί φοβήθηκαν μήπως
πάρεις τη λάμψη. Πόσο σε επηρέασε αυτό το γεγονός? Επειδή η πικρία είναι ανθρώπινο συνέστημα, δεν μπορώ να την αρνηθώ. Πικράθηκα. Δεν πήγα και τις δύο φορές, παρότι την πρώτη φορά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «Σας στείλαμε μια πρόσκληση, κάτι που ήταν ψέμα». Λέω «Δεν την έχω πάρει». Λέει «Σας το λέμε τώρα, αύριο να είστε κοντά μας». Δεν πήγα ποτέ. Και άλλη μια φορά λοιπόν που δύο πολιτικά πρόσωπα ζητήσαν από φίλο μου Έλληνα αξιωματικό και του είπαν «Βρες έναν τρόπο εύσχυμο να μην έρθει ο Τσούκαλης, γιατί θα πέσουν οι δημοσιογράφοι όλοι επάνω του». Είναι ντροπή τελικά αυτά τα πράγματα. Πόσο σε επηρεάζουν όλα αυτά? Δεν θέλω να με επηρεάζουν. Προς στιγμή μου δημιουργούν μια πικρία. Από εκεί και ύστερα προσπαθώ να το προσπεράσω, να ξεφύγω, να δω τη ζωή μου, να συνεχίσω τη ζωή μου, γιατί δεν θέλω να τους κάνω σημαντικούς στη ζωή μου και να με επηρεάσουν. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ μικροί. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, και οφείλω να το πω, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί είναι καλό να λέγονται τα σωστά πράγματα. Θέλω να πω συγχαρητήρια, άλλη μια φορά το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές, στον νυν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το Γιάννη τον Πανούση. Έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πραγματικά για μένα πρώτα έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του, με πήρε τηλέφωνο με την υπόθεση του Βαγγέλη και μου λέει «Γιώργο, έχει η οικογένεια την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου και ό,τι χρειαστείτε είμαι δίπλα». Και το απέδειξε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικοί πρώτα απ' όλα να μην χάνουν την ανθρωπιά, τους. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Τι πιστεύεις ότι είναι αμαρτία? Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η μικροψυχία, είναι η κακία, είναι η μικρότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ο φθόνος, είπα κάποτε σε μια συνέντευξή μου, ότι ο φθόνος βαραίνει τα μάτια και θολώνει το μυαλό. Και ισχύει και αντίθετα. Ο φθόνος θολώνει το μυαλό και βαραίνει τα μάτια. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι εμπαθής, να έχεις φθόνο, να έχεις κακία μέσα σου. Εγώ πιστεύω ότι έχω αμαρτίες, αλλά κατάφερα ένα πράγμα στη ζωή μου. Να μην είμαι εμπαθής. Και το έχω αποδείξει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μου και το χαίρομαι αυτό. Ενώ έχω ελαττώματα. Κάποτε σε μια παρουσίαση που έκανε ο φίλος μου Κώστας ο Μαρδάς, με ρώτησε και μου λέει «Για πες μου Γιώργο τα ελαττώματά σου». Και όταν λοιπόν του είπα κάποια πράγματα, τα οποία είναι πραγματικότητα, μου λέει «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει πραγματικά ελαττώματα». Γιατί όλοι συνήθως λένε ότι. Χρυσώνουμε το χάπι στο ίδιο μας το λέω. Είμαι εργασιομανής κτλ. Όχι, εγώ λέω το εξής. Είμαι εκρηκτικός. Είμαι και εγωιστής. Καμιά φορά μπορεί, ας πούμε, αν δω αχάριστο άνθρωπο δίπλα μου, νιώθω ότι είναι ο άειλος άνθρωπος. Δεν το βλέπω. Είναι ένα ελαττώμα μου, το λέω. Είμαι άνθρωπος που έχω δεξαμενή, θέλω να δώσω και δίνω, αλλά πίστεψέ με, δεν αντέχω την αχαριστία και δεν αντέχω τον κακό άνθρωπο. Τι σε συγκινεί? Πολύ μικρά πράγματα. Τι με συγκινεί? Το τάβλι με ένα φίλο σου. Το τάβλι με ένα φίλο. Ταβλαδόρος φοβερός. Κάποιες στιγμές ένας άνθρωπος που θα σε σταματήσει στον δρόμο και θα σου πει, θα σου φύξει το χέρι. Χτες το βράδυ με συγκίνησε ο Δημήτρης, που δεν θα είναι μαζί μας, ταξιδεύει. Μπορεί να με συγκινήσει ένας άνθρωπος ο οποίος. Μια κυρία, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Κάποτε μια κυρία είχε χάσει ένα ταξί. Το είχε πάρει ο οδηγός που το είχε νοικιασμένο και είχε εξαφανιστεί. Το βρήκαμε λοιπόν και η γυναίκα αυτή επί 7 χρόνια έρχεται κάθε φορά Χριστούγεννα και στη γιορτή μου να μου φέρει ένα μπουκάλι κρασί και να με χαιρετήσει. Μια μεγάλη γυναίκα, η οποία είναι 70 χρόνων πια. Κάθε φορά που βλέπω αυτή τη γυναίκα, ειλικρινά συγκινούμαι και μου λέει: Δεν το αντέχω, επειδή έχω το συναίσθημα μέσα μου και δεν θέλω να το αποβάλω. Και κάθε φορά έρχεται και με αγκαλιάζει. Και βλέπει, ας πούμε, που πάει να βουρκώσω και μου λέει «Παιδί μου, για μένα είσαι παιδί μου κι εσύ». Γιώργο, κάνεις μία δουλειά η οποία είναι δύσκολη. Είναι μία δουλειά η οποία ελοχεύει κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, είσαι στην πρώτη γραμμή. Η άλλη πλευρά, είναι έρωτας η δουλειά σου? Ναι, πιστεύω δεν μπορεί να κάνεις μία δουλειά αν δεν την αγαπήσεις, αν δεν την ερωτευτείς. Εγώ λέω το εξής, αν με ρωτήσει κάποιος και μου πούν μου πει «Έχεις απαντήσει τη γυναίκα σου», θα πω «Ναι, με τη δουλειά μου». Κάτι που το λέει. Συγγνώμη, τώρα δράτωμαι και εγώ της ευκαιρίας και θα σε ρωτήσω λοιπόν έρωτας, εφόσον μιλάμε για έρωτα. Πότε έρχεται ο πρώτος έρωτας? Ο πρώτος έρωτας έρχεται, θα έλεγα, στο γυμνάσιο. Αλλά Πώς ήσουν τότε? Ήμουν ένα παιδί εκρηκτικό. Ήθελα πάντα. Είχα έναν εγωισμό μέσα. Είχες θάρρος απέναντι στα κορίτσια, δηλαδή πήγαινε. Ναι, ήμουν, θα έλεγα, ήμουν και θρασής εντός εισαγωγικών. Ήμουν ένα παιδί ζωηρό γενικά. Δεν μπορούσα
είχα έναν εγωισμό μέσα μου που ήθελα να είμαι μέσα στα πράγματα. Ναι, συγγνώμη τώρα όμως θα μου απαντήσεις το ερώτημα που σου έκανα. Πώς την πλησίασες, τρόμαξες, φοβήθηκες, γιατί στην εφηβεία σίγουρα όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο δεν είμαστε όπως είμαστε τώρα, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε τον άλλον. Εσύ πώς ήσουν τότε? Ήμουνα γενικά ευγενής. Προσπαθούσα να κάνω γέφυρα την ευγένεια πάντα. Πιστεύω ότι η ευγένεια είναι η καλύτερη γέφυρα για να σε πάει εκεί που θες. Δηλαδή τι της είπες τότε, θυμάσαι? Α, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Τελικά ήταν η πρώτη σχέση, ο πρώτος έρωτας από εδώ? Ναι, ήταν. Από εκεί και ύστερα όμως η ζωή συνεχίστηκε. Πάμε στο σημερινό έρωτα. Ναι. Μαργαρίτα Θεολόγου, η γυναίκα σου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δυναμικός άνθρωπος και μια γυναίκα η οποία σε στηρίζει σε όλα. Η οποία θα πρέπει να πούμε ότι με έχει βοηθήσει και σε αρχαιοκαπηλίες. Την υπόθεση, την υπόθεση στα Γιάννενα μπορώ να πω ότι σε ποσοστό 99% την χειρίστηκε εκείνη, γιατί είχαμε προβλήματα. Πόσο σε στηρίζει αυτή η γυναίκα? Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να σε στηρίξει πάρα πολύ. Και αυτό που λέγεται ότι μια γυναίκα μπορεί να σε ανεβάσει ή να σε κατεβάσει, ειδικά αν είσαι και ευάλωτος, είναι γεγονός. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γι' αυτό δεν ασχολούμαι με τίποτα στο σπίτι. Δηλαδή, να πούμε και κάτι, μ' αρέσει να τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ στο σπίτι δεν ξέρω που είναι και ένα ποτήρι. Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Πάντως το τάβλι ξέρεις που είναι, αυτό είναι σίγουρο. Το τάβλι είναι το μόνο που ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια παρτίδα να παίξουμε εμείς οι δύο. Βέβαια, είσαι πολύ ισχυρός παίκτης, αλλά θα το προσπαθήσω. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό, τη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο Λαθρέμπορη Ιστορία. Το έγραψες μαζί με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο, όπου εκεί μέσα έχεις φωλιάσει 20 πολύ σημαντικές ιστορίες αρχαιοκαπηλείας με έναν σεναριακό τρόπο εξαιρετικό. Δηλαδή, για κάθε υπόθεση έγραψες σενάριο, όπου υπήρχε τεράστια πλοκή και υπήρχε σκηνοθεσία και πρωταγωνιστές. Πέρα από την εμπειρία, θέλω να μου πεις για το βιβλίο. Καταρχάς, γράψαμε πράγματα που δεν ήταν ούτε στα δημοσιεύματα, ούτε στη δικογραφία. Με τον Βασίλη, τον οποίο τον ταλαιπώρησα πάρα πολύ, εντός εισαγωγικών, όπως και τον εκδοτικό Οίκο Σιδέρη, γιατί άπειρος σε αυτά τα πράγματα. Καταφέραμε όμως να γράψουμε τα γεγονότα με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί κρατούσα σημειώσεις. Γιατί θυμόμουν την παραμικρή λεπτομέρεια. Για μένα, η κάθε υπόθεση από αυτές είναι ένα παιδί μου. Είναι μια υπόθεση που δεν την ξεχνάω με τίποτα. Λεπτομέρειες, ακόμη για αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, ημερομηνίες, λεπτομέρειες για την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα, για την υπόθεση του Ρούμπενς, για τα αρχεία, επειδή τα ζούσα έντονα. Όταν είχα τέτοιες δουλειές και όταν έχω τέτοιες δουλειές, γενικά δεν μπορώ να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σκηνοθετείς? Ναι, πρέπει δηλαδή, να σκηνοθετείς. Το μυαλό σου διαπλέκεται, κυματίζει. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Πώς συλλαμβάνεις την ιδέα? Μα όταν έχεις μια υπόθεση που θέλεις να πλησιάσεις ένα τέτοιο κύκλωμα, αν δεν σκηνοθετήσεις, δεν μπορεί να τα πλησιάσεις αυτά τα κύκλωμα. Σκηνοθετείς και στη ζωή σου γενικώς? Όχι. Την αλήθεια θα μου πεις. Όχι, στη ζωή μου, όχι. Στη ζωή μου θέλω πλάκες να μάθω. Πλάκες κάνεις? Πλάκες, ναι, μ' αρέσει η πλάκα. Ωραία, άρα λοιπόν πλάκες. Τι κάνεις και εκεί σκηνοθετείς. Σκηνοθετώ, αλλά για να κάνω την πλάκα μου. Δεν... Πάμε στο βιβλίο λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν το βιβλίο με τον Βασίλη, το γράφουμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, έτσι δεν ένιωθα και τίποτα ιδιαίτερο. Έλεγα εντάξει, ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Ο Βασίλης να επιμένει, να μου λέει μα θα γίνει εκπληκτικό, θα γίνει. Εγώ δεν πολύ πίστευα. Όπως καταρχάς γνωρίζεις πολύ καλά ότι εγώ δεν είχα καθίσει ποτέ να ασχοληθώ πόσες αρχαιότητες έχουν σωθεί με τη δική μου παρέμβαση. Η αιτία ήσουν εσύ. Και κάθισα και μέτρησα μία-μία, ας πούμε, τις αρχαιότητες. Γράφτηκε το. Πώς αισθάνεσαι όταν πιάνεις ένα αρχαίο αντικείμενο το οποίο ήταν έτοιμο να φύγει από τη χώρα του, ήταν έτοιμο να φύγει από τη μάνα του? Πρέπει να είναι μεγαλείο. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Ίσως είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος. Όταν στη Συγκρού, στη Λεωφόρου Συγκρού, όπου εκτελήχθηκαν σκηνές Far West να σταματάνε το αυτοκίνητο, με η αστυνομία, 10-15 αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια, να έχει παραλύσει ο κόσμος, να, από το αντίθετο ρεύμα να έχουν σταματήσει και να κορνάρουν και να βλέπουν τη σκηνή. Για την υπόθεση της Εκάτης. Και κάποια στιγμή, όταν ο άνθρωπος δεν άνοιγε τις ασφάλειες, αφελέστατα, από το αυτοκίνητό του, και να βλέπεις τους αστυνομικούς με τα όπλα, τελικά άνοιξε το αυτοκίνητο και ο πρώτος που πήρε το άγαλμα της Εκάτης στα χέρια ήμουν εγώ και ένας αξιωματικός από την ασφάλεια. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Παλήρια συναισθηματική. Ναι, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι αισθανόμουν. Και αυτό λέω ότι εγώ από τις αρχαιοκαπηλείς έχω εισπράξει αυτή την ηθική ικανοποίηση που δεν μπορώ να την πω. Γιώργο, εγώ ως αρχαιολόγος έχω πιάσει αρχαία αντικείμενα, θράψματα,
Ήταν τεράστια ικανοποίηση. Εκεί που πραγματικά παρέλυσα όμως ήταν στα Γραβενά, όταν πήγα στην πρώτη παλαιοντολογική ανασκαφή και ξαφνικά έρχεται ένα πολύθωμα από έναν ελέφαντα 7 εκατομμυρίων χρόνων στα χέρια μου. Λοιπόν, ειλικρινά, περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Αισθάνθηκα ότι ο χρόνος είχε σταματήσει. 7 εκατομμύρια χρόνια βρισκόταν στην παλάμη μου. Ήταν αυτή η ιστορία του σύμπαντος, αυτή η ιστορία της γης που κρυβόταν εδώ στην παλάμη. Είναι εκπληκτικά συναισθήματα και κυρίως όταν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία κρύβουν μια απίθμενη ιστορία. Έτσι, δηλαδή, και ο κόσμος δεν ξέρει ότι από την ζωγραφική ενός αγγείου μπορούμε να αξιολογήσουμε το πώς ήταν ο γάμος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Έκανα μια εκπομπή στην ΕΤΕΝΑ που λεγόταν με τα μουσείο. Βρισκόμενη στο μουσείο της Καλαμάτας, ένα εκπληκτικό μικρό μουσείο, ήρθε η αρχαιολόγος και μου λέει: θέλω να σας δείξω κάτι. Και μου δείχνει μια χρυσή οτογλυφίδα, δηλαδή τη λεγόμενη βατονέτα, που βρέθηκε σε ένα μυκηναϊκό τάφο. Από εκεί τι ανακαλύπτεις? Ανακαλύπτεις πόσο προηγμένος ήταν αυτός ο πολιτισμός. Και αυτόν τον πολιτισμό πρέπει να τον διασώσουμε. Εδώ λοιπόν στην Ξάνθη βρισκόμαστε γι' αυτό το λόγο. Κάνουμε την έναρξη μιας καμπάνιας ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία, να δώσουμε τη γνώση, την πληροφορία ότι δεν πρέπει να φεύγουν οι αρχαιολογικοί θησαυροί και νομίζω ότι αυτό μας χαροποιεί διπλά. Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθούν τα νέα παιδιά τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά και δεν είναι ρουφιανιά το αν γνωρίζουμε κάτι να το καταγγείλουμε στις αρχές, σε κάποιους φορείς για να σώσουμε κάποια πράγματα. Διότι οι αρχαιοκάπηλοι κινούνται, σκάβουν, ψάχνουν. Κάποιοι μπορεί να μαθαίνουν κάτι. Το καλύτερο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να ενημερώνουν τις αρχές. Ναι, γιατί ο κόσμος, παράδειγμα, αν βρει κάτι, δεν ξέρει τι να κάνει, πού να πάει. Θα πάρει χρήματα, δεν θα πάρει χρήματα, που πρέπει να το δώσει. Γι' αυτό και έχουμε μια αύξηση της αρχαιοκαπηλείας σε ποσοστό 40%. Πες μου μια στιγμή που κινδύνευσες και αισθάνθηκες ότι θα χάσει τη ζωή σου, γιατί υπήρξε τέτοια στιγμή. Υπήρξαν πολλές, αλλά όσον αφορά την αρχαιοκαπηλεία, με την υπόθεση των αρχαίων της Κορίνθου, όταν ο αείμνηστος αρχηγός της ΕΕ, ο Μπάμπης ο Σταυρακάκης, μου ζήτησε, γιατί είχαμε στήσει ολόκληρο σκηνικό τότε, για να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν ισόβια, έμποροι ναρκωτικών, συνελήφθησαν για ναρκωτικά, για κοκαίνη εκ των υστέρων. Και έπρεπε να πάω να τους δείξουμε ένα χαρτί για την αμοιβή, για τη δίθεν αμοιβή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τότε λοιπόν ο Μπάμπης ο Σταυρακάκης μου είπε: παιδί μου, επειδή έχουμε να κάνουμε με σκληρούς ανθρώπους, να στείλω ανθρώπους να είναι από μακριά να σε επιτηρούν. Του ζήτησα με ευγένεια και του λέω: κύριε Αρχηγέ, μην το κάνετε, διότι θα κινδυνεύσει η όλη υπόθεση. Πήγα μόνος μου, 3 η ώρα τη νύχτα, με κάποιους κακοποιούς που ήξερα ποιοι είναι. Πραγματικά τότε, για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα πάρα πολύ. Η ζωή μου κρεμόταν από ένα λάθος. Διότι αν είχαν αντιληφθεί ότι παίζαμε το παιχνίδι του κακού με του καλού για να τους συλλάβουμε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες στιγμές που φοβάσαι και φοβήθηκες. Πώς αντιπαρέρχεσαι αυτό το φόβο? Με θράσος. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει το φόβο αλλιώς, διότι αν κάνεις πίσω και αν σε πάρει από κάτω ο φόβος, τότε τελείωσες. Υπάρχει στιγμή που αισθάνθηκες παν, τελείωσαν όλα, χάνω τη ζωή μου? Ναι, έχω αισθανθεί και στην υπόθεση των αρχαίων της Κορίνθου και σε μια υπόθεση στην Κύπρο που αν είχαν αργήσει οι αστυνομικοί οι Κύπροι να έρθουν, οι κακοποίοι οι οποίοι είχαν αντιληφθεί την παρουσία μας θα μας είχαν τελειώσει. Και στην υπόθεση του Ριζάη σίγουρα αισθάνθηκα το φόβο. Όταν απειλούσε. Όταν απειλούσε. Και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, υπήρξαν περιπτώσεις που ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος ο κίνδυνος με το επάγγελμα το δικό μας. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις μια πορεία ζωής πολύ ιδιαίτερη. Μια πορεία με αδρεναλίνη στα ύψη, με κρεσέντο περίεργα, με κρεσέντο συναισθηματικά. Αυτά όλα τα παίρνεις στο σπίτι σου όταν πηγαίνεις ή τα αφήνεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου? Εκ των πραγμάτων τα παίρνω στο σπίτι γιατί είμαι με ένα τηλέφωνο ανοιχτό σαν το μεευτήρα που μπορεί να μιλήσω και 3 η ώρα τη νύχτα. Προσπαθώ όμως τις στιγμές που είμαι με την οικογένεια και με τους φίλους να τα απομονώνω όσο μπορώ να τα απομονώσω, αλλά για να τα έχω απομονώσει απόλυτα δεν θυμάμαι ποτέ, ούτε Πάσχα δηλαδή έχω κάνει Πάσχα. Καταθέτοντας στο αστυνομικό τμήμα Γαλατσίου για κάποια κλοπή που έγινε. Εμείς οι φίλοι σου ξέρουμε αυτές τις στιγμές, ξέρουμε ότι δεν έχεις πρόγραμμα, ξέρουμε ότι πρέπει να φύγεις, αλλά αγαπάμε αυτές τις στιγμές σου γιατί είναι οι στιγμές που σημαίνουν ίσον Γιώργος Τσούκαλης.
Λοιπόν, από όλο αυτό που έχει ζήσει, από όλο αυτό που έχουμε ζήσει, από όλο αυτό το οποίο είναι ζωή, αν σε ρωτούσα ποιο είναι το επιμύθιο, τι αξίζει στη ζωή, Γιώργο, τι θα μου έλεγες? Τι αξίζει στη ζωή? Καταρχάς, το ότι ζούμε αξίζει. Πιστεύω στη φιλία πάρα πολύ. Πιστεύω... Μίλησέ μου για τη φιλία. Το πιο σημαντικό πράγμα. Για μένα ο φίλος είναι πιο σημαντικός και από το συγγενή. Γιατί τον επιλέγεις. Υπάρχουν φίλοι οι οποίοι είναι φίλοι καρδιάς χρόνια. Βέβαια, υπάρχουν και φίλοι που τους νομίζεις φίλους και σε προδίδουν. Το μόνο που κάνω είναι να διαγράφω το τηλέφωνο από τη μνήμη. Σπουδαίο πράγμα η φιλία, πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Έχω φίλο, τον ξέρεις, το φίλο μας τον Κώστα, τον Λεωνίδα. Ο Κώστα, αμέτρητη. Λοιπόν, όχι, αμέτρητη δεν είναι. Είναι λίγοι οι φίλοι μου, αλλά... Όχι, είναι πολλοί, Γιώργο, γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να έχουν τόσους καλούς φίλους, ναι, και πολλούς πιστεύω που ότι έχεις μιλάτε. Εσύ. Δηλαδή, το σημαίνει ότι η φιλία που στείνεις εσύ, τη στείνεις σε άλλες βάσεις. Δεν κάνεις εκπτώσεις, επειδή σε γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Την πιστεύω πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος μεγαλόψυχος. Την πιστεύω τη φιλία. Είναι σημαντικό κομμάτι για μένα. Εάν μπορούσα να σε χαρακτηρίσω, Γιώργο μου, έτσι για να κλείσουμε την εκπομπή πολύ ευχάριστα, θα σου έλεγα ότι πέρα από το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος ανήσυχος, είσαι και ένας άνθρωπος υποτικός. Και δεν το λέω αυτή τη στιγμή για να σε κολακεύσω. Γιατί υποτισμός σημαίνει μεγαλοσύνη, σημαίνει ευγένεια. Και λίγοι άνθρωποι έχουν αυτή την ευγένεια σήμερα. Νομίζω ότι αν λίγο σμιλεύαμε το χαρακτήρα μας όλοι και πατούσαμε τον εγωισμό μας, θα ήταν καλύτερη η καθημερινότητά μας, οι σχέσεις μας, οι φιλίες μας. Θέλω να τελειώσω με την αλήθεια, τη λέξη αλήθεια ως επιμήθειο της σημερινής εκπομπής, γιατί νομίζω σε ψηλαφίσαμε, δεν σε γνωρίσαμε απόλυτα. Και θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να κάνουμε μια άλλη συνέντευξη. Η αλήθεια εμένα με γοητεύει. Η αλήθεια με κάνει να... Δηλαδή μπορεί να μου πει κάποιος κάτι πολύ σκληρό και να μου πει την αλήθεια και να τον λατρέψω. Και τον άνθρωπο ο οποίος θα προσπαθήσει να μου χαϊδέψει τα αυτιά, να τον απομονώσω. Σημαντικό πράγμα η αλήθεια. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και ένα πράγμα. Εδώ και 2 χρόνια που γνώρισα έτσι καλά το Γιάννη τον Σμαραγδί, με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μου είπε κάτι λοιπόν στη Ρόδο που βρισκόμαστε, μου ανέλησε τον εγωισμό. Μου ανέλησε πως ήταν ο ίδιος και πίστεψε με ότι κάθε φορά που προσπαθώ να νιώσω έκρηξη εγωισμού, σκέφτομαι το φίλο μου τον Γιάννη τον Σμαραγδί και τον καταλαγιάζω και γι' αυτό και λέω ότι έγινα καλύτερος άνθρωπος γνωρίζοντας ανθρώπους σημαντικούς. Το Μίμη τον Μπλέσε. Έναν άνθρωπο, έναν κορυφαίο άνθρωπο στο χώρο του και όχι μόνο. Και βλέπω πόσο απλός είναι. Δηλαδή βλέπω σημαντικούς ανθρώπους και έχουν μια απλότητα μέσα τους που πραγματικά με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Μίμης Πλέσας, Γιάννης Μαραγδής, μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική τέχνη. Άνθρωποι που πιστεύουν στον αθελοντισμό και πραγματικά είναι... στις επάλξεις. Έτσι ακριβώς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα σήμερα. Να ασχοληθεί ο Έλληνας με τον αθελοντισμό, να φύγει από την καρέκλα του. Να φύγει. Πρέπει να πάψει να λέει τη λέξη «δεν έχω χρόνο», δεν γίνεται αυτό. Όχι, να κάνουμε καλό, να χαϊδέψουμε ένα χέρι ηλικιωμένου, να αγγίξουμε ένα πρόσωπο που πονάει. Όλοι έχουμε χρόνο. Να αγαπήσουμε την πατρίδα μας, να αγαπήσουμε τον πολιτισμό και την επιστήμη που απορρέει και ταξιδεύει στην παγκόσμια κοινότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου ευχηθώ και να σου πω ότι τα όνειρά σου να ταξιδεύουν όπως εκείνα τα μεγάλα τα βαπόρια που ονειρεύονται θάλασσες. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι αυτή η προσπάθεια να αποδώσει για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να αποδώσει, αρκεί να αγαπήσουμε όλοι το διπλανό μας, να αγαπήσουμε τον τόπο μας, να αγαπήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Γιώργος Τσούκαλης, ξεδίπλωμα, στιγμές, αναμνήσεις, παρόν και ευχές.